Ένας άλλος τομέας, τον οποίο δεν πρέπει να αφήσουμε, κύριε Καναθανασόπουλε, γιατί σήμερα στους δρόμους είναι οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας. Είναι γιατροί, είναι νοσηλευτές και είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό. Οι κινητοποιήσεις οι οποίες γίνονται εξαιτίας των τεράστιων προβλημάτων βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης. Το δημόσιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, η πρωτοβάθμια φροντίδα ή ανύπαρκτη. Και αυτό σχετίζεται με τη μια διαχρονική πολιτική εμπορευματοποίησης της υγείας, με μια πολιτική υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Αυτή την πολιτική την υπέρτησαν όλες τις κυβερνήσεις. Ποιοι βγαίνουν ωφελημένοι? Βγαίνουν ωφελημένοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του ιδιωτικού τομέα. Και τώρα, μάλιστα, πολύ περισσότερο που οι αλλαγές που προτείνεται να κάνει η κυβέρνηση, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα οδηγήσει ακόμη περισσότερο στην κατάρρευση και στην ανάγκη ο κόσμος να βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο κινητοποιούμε. Εμείς συμπαραστεκόμαστε στις κινητοποιήσεις των γιατρών και των νοσηλευτών, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να αναβαθμιστεί δημόσια και δωρεάν υγεία και μάλιστα κατά αποκλειστικότητα, κατά τη γνώμη μας, για την περίοδο της πανδημίας. Υποβαθμίστηκε πολύ η δημόσια φροντίδα και αναβαθμίστηκε ο τζίρος και τα κέρδη των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα της υγείας. Ένα. Δεύτερον, για την ακρίβεια. Προσέξτε, το να προσπαθούμε να βρούμε διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαν να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Γιατί ο τιμάριθμος και ο πληθωρισμός των τροφίμων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο είναι πολύ υψηλός. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Γιατί και βεβαίως και η εσχροκέρδεια υπάρχει. Εδώ όμως προσέξτε, κάνουν πολέμους για το κέρδος. Τώρα την εσχροκέρδεια θα σκεφτούν κάποιοι. Ένα. Δεύτερον, και το ζήτημα των ελέγχων, αλλά όλα αυτά είναι αδιέξοδα. Γιατί μένουμε απλά και μόνο στην κορυφή του παγόβουνου. Και όχι στο ίδιο το παγόβουνο. Που το παγόβουνο διαμορφώνεται από τρεις σημαντικούς παράγοντες. Ποιο είναι αυτό? Πρώτον, οι πολιτικές που υπηρετούν το κέρδος. Δηλαδή, η πράσινη μετάβαση, η απελευθέρωση της ενέργειας διαμόρφωσε ένα πολύ ακριβό μείγμα. Τώρα, αν είναι προς ένα λίγο πιο ακριβό ή λιγότερο ακριβό, είναι το ζήτημα ότι τα επόμενα χρόνια, οι επόμενες δεκαετίες, αν δεν αλλάξει αυτό, μάλιστα, θα έχουμε πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα που θα το πληρώνει μόνιμο ο λαός. Δεύτερον, ο εμπορικός πόλεμος που γίνεται για τις διεθνείς μεταφορές, τη διεθνή αλυσίδα μεταφορών ανάμεσα στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αυξάνει τις τιμές. Τρίτον, το επίπεδο των τιμών. Που γιατί έχει πέσει το επίπεδο των τιμών? Όχι γιατί για να μπορέσει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά κερδοφορία. Αυτά λοιπόν οι παράγοντες μαζί με τη φορολογία που σχετίζεται με την υπόθεση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τη διαχείριση του κρατικού χρέους, είναι πολιτικές που τις εφάρμοσαν όλοι. Από αυτή την άποψη πρέπει να στοχεύσουμε στον πυρήνα των αιτιών, με αυτούς να αντιπαρατεθούμε, με τις αιτίες, για να μπορέσει να υπάρξει ανακούφιση. Και γι' αυτό το λόγο, εμείς λέμε καθαρά ότι όλες οι προσπάθειες που γίνονται να ενσωματώσουν τη λαϊκή αντίδραση εντός των τυχών πρέπει να αποτύχουν στη λαϊκή συνείδηση και να ενισχυθεί αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και χειραφέτησης. Μάλιστα. Γιατί η κυβέρνηση θα κλιμακώσει την αντιλαϊκή πολιτική, φορολογικό, προϋπολογισμό και μια σειρά νέο ασφαλιστικό και μια σειρά άλλα μέτρα. Ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, όσες μεταμορφώσεις και αν κάνουν, είναι δοκιμασμένοι στην αντιλαϊκή πολιτική. Άρα η χειραφέτηση και η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής και συμπόρευση με το ΚΚΕ αποτελεί προϋπόθεση για να κλιμακωθεί η αγορά.